Μαζί μα είναι ο Νίκο Κορίνη. Εγώ, από παραδρομή, είπα πριν ότι είναι μέλο τη Κεντρική Επιτροπή. Είναι μέλο τη Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και κεντρική Επιτροπή. Και, 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 κεντρική και τα και δύο. Επιτροπή. Και κεντρική Επιτροπή και πολιτική Γραμματεία. Δεν μην προσβάλλει, δηλαδή, το Όχι, παιδί μου. Απλά να είμαι σωστό <laughs> σε αυτά που λέω, να μην τα λέω λάθο. Δεν είπε λοιπόν, λάθο. Okay. Ε, Καλώ ήρθατε, κύριε Κορίνη. Καλώ σα βρήκα. Ε, πολλά χρόνια είστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, από, την την του. από την ίδρυσή του. Μα έδωσε πριν ένα ρεπορτάζ ο Ανδρέα Παπαδόπουλο ότι ενδεχομένω η συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή να γίνει με την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων έξω από το χώρο υπό το φόβο επεισοδίων. Είναι τόσο ε, οξυ, ε, εξ, οξυμένη η κατάσταση που μπορεί να χρειαστεί αστυνομία για να σα χωρίσει. Υπάρχουν κάποιοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή προσπαθούμε να πείσουμε ότι είναι ανάγκη να κατέβουν οι τόνοι. Ναι. Ε, οι διαμάχες αυτού του τύπου δεν βοηθούν. Εάν θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ αντί για ένα κυβερνητικό κόμμα, ενδυνάμει κυβερνητικό κόμμα, να γίνει ένα κόμμα περιθωριακό και μικρή διαμαρτυρία. Όπω ήταν πριν, δηλαδή. Όπω ήταν πριν, εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτό. Και προσπαθώ, πάντα μιλάω, εγώ απλά δεν τα βγάζω προ τα έξω όσα λέμε μέσα στο κόμμα. Είμαι από αυτού που κάνουν τι διαρροέ. Ε, να φέρω τη φωνή τη λογική, διότι ο αντίπαλό μου δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο εαυτό μου, Προφανώ και ο εαυτό μα, ο έτερο μα είναι εχθρό όταν δεν μπορεί να τον χαρηναγωγήσει. Αλλά ο πολιτικό μα αντίπαλο είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Μετσοτάκη που κατά την άποψή μα λέει λαϊτή τη χώρα. Κύριε Άρα, Πορινή... μισό λεπτάκι. Άρα θεωρώ ότι όσε ενέργειε από συγκεκριμένα στελέχη μα <σχυ> χρηματοδοτούν, τροφοδοτούν το κλίμα τη αντιπαράσταση και τη ένταση ε, δεν με βρίσκει σύμφωνο, διότι ξέρετε, την επόμενη μέρα η μεγάλη εικόνα θα είναι αν θα υπάρχει το κόμμα ή όχι. Δεν Έφε. με ενδιαφέρει. Ξέρετε, το αν κερδίσει και του το είπα και στην πολιτική γραμματεία. Είτε λέγεται φάμελο, είτε λέγεται κασελάκι, είτε λέγεται πολλάκι, οποιοδήποτε άλλο, οι άλλοι συντρόφοι, αν υπάρχει υποψήφια, αν είναι να πάρει ένα πολιτικό πτώμα στα χέρια του, τι να το κάνει. Άρα θα καθίσουμε κάτω όλοι να βρούμε ένα κοινό βηματισμό ότι αυτά που μα ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μα χωρίζουν. Αν δεν το κατάλαβε ο καθένα, θα μετρηθεί κινδυνεύει με την ιστορία. Κυρία Σκορίνη, ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κύριε, πολιτικό πτώμα. Κινδυνεύει ότι αν συνεχίσει έτσι. Ναι. Να έχουμε, εγώ δεν θέλω να κρύβουμε. Θέλω να δω το ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο και θέλω να ακούσω και του υποψήφιου προέδρου να πούνε ότι την άλλη μέρα, όποιο αποτέλεσμα και να είναι, θα είμαι εδώ. Ναι. Και δεν θα πάρω ούτε τη από την Βουλή, άμα χρειαστεί, όποιο και η πλευρά να είναι. Να ξέρω τι ψηφίζω. Ωραία. Θέλω πρόγραμμα, θέλω κόμμα τι κόμμα θέλουμε. Να τα πούν αυτά οι υποψήφοι. Δεν θέλω αποκλεισμού. Οι αποκλεισμοί δεν είναι καλό. Δεν είμαστε ελληνικό κόμμα. Αυτοί που αποφασίζουν στην τελική ανάλυση αυτό είναι δεδομένο. Έτσι είναι η πλειοψηφία. Εγώ δεν θα είχα το Μιτσοτάκι να είναι πρωθυπουργό στη χώρα. Ωραία. Αλλά και στο κόμμα Είπατε το ίδιο είναι. Είναι ήθελα ότι είστε από την πρώτη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ και πριν ήσασταν στο ΚΟΚΟΕ. Είστε ένα άνθρωπο που προέρχεται από την αριστερά. Ε, το γεγονός ότι ο κύριος Κασελάκης έστειλε εξώδικο στο κόμμα του, σε εσά προσωπικά, γιατί είστε μέλος της πολιτικής δραματίας και της κεντρικής επιτροπής. Πώς το βλέπετε, το θεωρείτε φυσιολογικό, το έχετε ξαναδεί στην πολιτική σας πορεία και πώς το χαρακτηρίζετε. Κυρία Καλαγεροπούλου, εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Είμαι σαφή. Εγώ έχω μάθει τα ζητήματα αυτά να τα γίνω πολιτικά. Υπήρξε διαρροή. Υπάρχει ευθύνη. Υπάρχει. Δεν έγινε Ταυτόχρονα με του υπόλοιπου και προφανώ επειδή είναι ένα πρόσωπο το οποίο στοχοποιείται ο Στέφανο Κασελάκη, είναι καλά αυτά τα πράγματα να τα προσέχουμε παραπάνω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θεωρώ ότι όλα πρέπει να λυθούν δημοκρατικά. Το επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Αν κορήκη, θέλετε. κύριε για να μην κρυβόμαστε. Σήμερα, κ. Κ. ο, ναι. ο κύριο Κασελάκη ρωτήθηκε, επέμειναν οι συνυποψήφοι του ε, 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 για να αποσύρει το εξώδικο. Το... Και είπε ότι δεν το αποσύρω. Απέσυρε, Αυτό, η απέτρε, του, απέτρε τι τι το δείχ... περιεχόμενό τη η, η, η τη επιμονή του, του το τι δείχνει για σας. Κοιτάξτε, δεν θέλω τώρα να το ερμηνεύσω αυτό. Εγώ λέω ότι εγώ δεν θα, θα το έκανα. Το είμαι πολύ σαφή. Το δεύτερο είναι ότι ε, δείχνει, έκα, έκανε, 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 μια υποχώρηση. Είπα ότι εγώ δεν μπορεί να κινηθώ νομικά. Ναι, αλλά κάτι δείχνει, κύριε Σκορίνη. Ναι, δεν δείχνετε. γίνεται. Μην, Όταν μην... επιμένεις ένα πράγμα που σου λένε οι άλλοι ότι είναι λάθο και δεν του το λέει μόνο η μία πλευρά, του το λένε και από τη δική του πλευρά ότι είναι λάθο. Και ε. παρόλα αυτά επιμένει σε αυτό. Αυτό κάτι δείχνει. Δε, Μήπω ε, αλλά... δείχνει ότι θέλει πραγματικά να φτάσουν τα πράγματα στα άκρα, Κοιτάξτε, δεν κάνω δίκη προθέσεων. Εγώ με αυτό που με ενδιαφέρει δεν το επαναλαμβάνω. Με ενδιαφέρει ε, να υπάρξουν δημοκρατικέ διαδικασίε. Με ενδιαφέρει να ψηφίσουν τα μέλη του κόμματο και να αποφασίσουν ε, λάθο ή σωστό. Η σωστο ιστορια θα το δείξει αυτό. Διαφορετικά θα πάμε σε διασπάσει και θα είναι και μεγάλε οι διασπάσει, για να μην κρυβόμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, στην κρίσιμη στιγμή, αύριο έχουμε πολιτική γραμματεία. Να καθίσουμε εκεί όλοι μαζί και να δούμε πώς μπορούμε να σώσουμε τα χειρότερα. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που κάναμε, καλά να είναι το Πασόκ, τροφοδοτούμε την ανάστασή του, να διεκδικήσει αυτό ε, την έκφραση τη δημοκρατική παράταξη, την ευρύτερη, mm. και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε μια στιγμή που θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρωταγωνιστή των εξελίξεων, εμεί τρώγόμαστε μεταξύ μα. Άρα δεν είναι μόνο η μια πλευρά. Προφανώ υπάρχουν διαφαθμισμένε οι ευθύνε, <Λεσίου> Αλλά δεν είναι μόνο μια πλευρά σε έναν φίλιο, γιατί ήφιλιο είναι αυτή τη στιγμή. Πάντα όταν υπάρχει λοιπόν, ακριβώ μια ε, ε, αντιπαράθεση και οι δύο πλευρέ. Θα σα ρωτήσω κάτι, μια... κύριε Σκορίνη. Είπατε ότι είστε και στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή. Και η Κεντρική Επιτροπή τί... το Σάββατο θα αποφασίσει για τον αποκλεισμό του κυρίου Κασελάκη, όχι από την ιδιότητα του υποψηφίου μου. Είπατε πριν από λίγο. λεπτό. Είπατε πριν από λίγο ότι εγώ δεν θέλω αποκλεισμού, διότι οι αποκλεισμοί συνεπάγονται στα ελληνικό κόμμα. Θεωρείτε δηλαδή ότι αν υπάρξει αποκλεισμό θα επικρατήσουν σταλινικέ λογικέ. Εντάξει, τώρα θέλω να Εσύ πω. Εσεί ότι... τα είπατε. Ναι, σύμφωνα. Δικά σα ναι, λόγια ναι, ναι, χρησιμοποιώ. Ναι, ναι καλά κάνατε και τα επαναλαμβάνετε. Εγώ λέω ότι ένα δημοκρατικό κόμμα όπω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει μάθει να αντέχει σε μεγάλε διαφορετικότητε. 12 συνιστώσει είχαμε κάποια στιγμή ε, και βρίσκαμε κοινού βηματισμού. Πρέπει να βρούμε κοινό βηματισμό. Δε από, δε και πέρα, πέρα. Πέρα, από εκεί πέρα, πέρα όμω. Είμαι ενάντια στου αποκλεισμού. Δεν διώκεται για κακούργημα γιατί για τον Κασελάκη μιλάμε αυτή τη στιγμή. <χαι> πολιτικές απόψει εκφράζει, ενέργειε έχει, α από το συνέδριο και από τα μέλη του κόμματο. Υπάρχει όμω καλώ... μια απόφαση τη Κεντρική Επιτροπή, κύριε Κορίνη. Υπάρχει μια απόφαση, μια πρόταση μορφή. Την οποία ναι. από ό,τι αντιλαμβάνομαι ο κύριο Κασελάκη ε, δεν, ε, ε, δεν την αποδέχεται. Ναι, ε, ε, άρα ψηφίζετε σε αυτό το κόμμα. Παίρνετε μία απόφαση την οποία ε, πρέπει να την τηρούν mm. όλε οι πλευρέ. ή μόνο όταν πρόκειται για τη μία πλευρά πρέπει να την τηρεί και όταν πρόκειται για την άλλη να μην την τηρεί. Mm. Δεν το καταλαβαίνω. Σωστά, σωστά τα λέτε. Απλά δεν πρέπει να γίνεται αλακάρτ αυτό. Διότι υπάρχουν και άλλα φαινόμενα. Αυτό το αλακάρτ οποία... εγώ δεν καταλαβαίνω. Ναι, Γιατί αλλά... αλλιώς ο κ. Κασελάκης δεν θα υπέγραφε το εξώδικο πρόεδρο. Επανα... Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνω ότι η απόφαση ήταν δεδομένη. Προέδρευσα σε αυτή μάλιστα την ε, συνεδρίαση. Το, 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 θυμάμαι. Ε, κοιτάξτε να δείτε. Προφανώ ανώτερο όργανο είναι το συνέδριο. Εδώ υπάρχουν μερικά πράγματα. Εγώ επέμενα μαζί με κάποιου άλλου συντρόφου στην πολιτική γραμματεία να υπάρξουν έστω και λίγε καταστατικέ αλλαγέ που θα καλύψουν τα κενά που έχει το υπάρχον καταστατικό. Διότι δεν τα είχαμε προβλέψει όλα αυτά. Διότι, ξέρετε, εκλέγεται πριν από μερικά χρόνια. Εκλεγόταν ο πρόεδρο από το συνέδριο. Τώρα εκλέγεται από το σώμα των μελών. Με βάση. Λοιπόν, πώ μπορεί ένα, το δεύτερο ανώτερο, όχι το ανώτερο όργανο του κόμματο, το οργαν, α, ενώ από τα όργανα του, το, το, η κεντρική επιτροπή, να αποφασίζει, έχει το δικαίωμα να άρει την εμπιστοσύνη τη, αλλά τελικώ κριτή ποιο είναι. Είναι τα μέλη που τον έφεραν, είναι το συνέδριο ή δεν είναι. Άρα εκ των πραγμάτων, Θεωρώ ότι αν θέλουμε να μην πριοδοτήσουμε άλλες καταστάσεις Προφανώς και αν θέλουμε να βρούμε, το συνέδριο το συνέδριο. Ωστόσο, είναι. πριν το συνέδριο είναι η Κεντρική Επιτροπή. Ναι, και υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, είναι... την οποία όμως ο κύριος Κασελάκης φαίνεται ότι δεν... τουλάχιστον μέχρι τώρα. Όταν θα γίνει το συνέδριο και θα πάνε στο συνέδριο, εκεί μπορεί να αμφισβητηθεί. Τώρα όμω η απόφαση ισχύει. Κύριε Κορία, αν δεν καταλαβαίνω ισχύ. ότι λέτε το εξή. Επειδή λέτε ότι το συνέδριο είναι το, ανόργανο, το ανώτατο όργανο, άρα υποστηρίζετε ότι το συνέδριο μπορεί να ακυρώσει την απόφαση τη Κεντρική Επιτροπής που, τον, ε, θεώρησε, που, που ήρε την εμπιστοσύνη τη. Θέλω να είμαι πάντα καθαρό γιατί ναι. ποτέ δεν κρύφτηκα. Προφανώ το συνέδριο έχει τη δυνατότητα να κάνει ό,τι θέλει. Πάνω, γιατί είναι πάνω από το όργανο Άρα και, δεκρουθείς. να ακυρώσει την Αφή, απόφαση. Κάτσε, Βρελένη. Να Μιλώ... τελειώσει. Καλά, ε, μιλάω. Είμαι, είμαι αντίθετο όμω να συζητάμε ότι αυτό θα το ξανασυζητήσουμε. <ΣΣ1> <ΣΣ2> Εμένα είμαι υπέρ των καθαρών λύσεων. Να είμαστε καθαροί. Υπάρχει αμφισβήτηση αυτή τη στιγμή. Πρέπει να γίνουν εκλογέ. Πρέπει να γίνουν εκλογέ. Καθαρά πράγματα και α αποφασίσει ο λαό, τα μέλη του κόμματο, αν θέλουν το σκορίνη είναι λοιπόν... Κύριε Σκορίνη, παρόλα αυτά, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εσείς ε, βλέπετε ε, κα, κάπως τα πράγματα με μία οπτική που πραγματικά με εντυπωσιάζει. Γιατί, γιατί ξεχνάτε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και ξεχνάτε και το εξώδικο. Ξέχασα είναι τίποτα. Δύο πράγματα τα οποία προσμετρώνται κυρία, σε ό, κυρία, όλη τη διαδικασία. Να είμαστε καθαροί, εγώ τάσιο, μιλάω. Εσεί δεν μιλάω για εσά, μιλάω για τα μέλη του κόμματο. Δεν έχω αποφασίσει ποιον θα ψηφίσω προσωπικά. Θα περιμένω να δω τι εξελίξει και τι του καθένα μέχρι το τέλο. Όμω, σα επαναλαμβάνω ότι είμαι γενικά κατά των αποκλεισμών. Ε, θεωρώ ότι τα πράγματα έχουν πολιτικέ λύσει και αποφασίζουν πρωτίστω όταν μιλάμε για πρόεδρο. Τα μέλη του κόμματο. Εκλέχθηκε πριν από 10 μήνε 11. Πολιτική λύση. Λοιπόν, Πού και έχετε δίκιο. Λοιπόν, αυτό ε, με διέφερε γιατί αλλιώ. Το αλλιώς... εξώδικο Α, είναι, πολιτικ... όχι, είναι πολιτική. Μα κάνετε να ρωτάτε για κάτι που και εχετε δικιο αυτο με το εξωδικο ειναι πολιτικη μα δεν να ρωτατε για κατι που ότι Δεν το έκανα ποτέ. Καταλάβατε γιατί σα λέω όμω. Ε, δεν υπάρχουν δύο αυτό, μέτρα αυτό, και δύο μέτρα. Να σα πω κάτι. Δεν θέλω να πάω στου συμψηφισμού, αλλά έχουν υποθεί πράγματα από την άλλη πλευρά που λέει να μην είναι ο Τα οποία επίση είναι εξοργιστικά. Ε, είναι, ε, ε, είναι και αντικαταστατικά. Θέλετε Άρα να σα πω κάτι. Αν ανοίξω, κάτι. Μισό, αν ανοίξω αυτό το καμβά, αν πάμε σε διάλυση. Οι και φασιστικές μοτροπίες του κυρίου Αντώναρου, από την άλλη όμως, σας βρίσκουν σύμφωνο. Όπως και επίσης Γιατί ότι υπάρχουν ε... και από την άλλη πλευρά. Εγώ δεν λέω ότι η άλλη πλευρά ε, δεν λέει τίποτα. Λέει προφανώς. Ε, Συνήθω λένε ότι είμαι ένας άνθρωπος της λογικής και της καθαρότητας. Λοιπόν, είμαι σαφής. Θεωρώ όμως ότι... Αν θέλουμε να βρούμε λύση και να μην έχουμε την άλλη μέρα μια μεγάλη ιστορική διάσπαση, mm -hmm. να βρούμε δρόμο να συναντηθούμε. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε αύριο εσύ, στην Πολιτική Γραμματεία. Όχι. Θέλω αύριο στην Πολιτική Γραμματεία να κάνουμε ό,τι μπορούμε και στην Κεντρική Επιτροπή να πάμε όχι για να μαχαιρωθούμε. Αλλά να πούμε, πάμε παιδιά να δώσουμε τη μάχη... Να Όταν κάτι όμως δείτε ότι απ' έξω θα είναι ε, 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 διάφοροι ο οποίοι α, θα φων... α, α, Σε τι κλίμα δεν θα, α, θα γίνει. Τότε, δι... Δεν είμαι εγώ σε αυτά τα πράγματα. Το, α, και το ξέρω, κύριε δι... Σε καμιά ομάδα δίνε, αλλά δεν είμαι σε αυτά. Σε αυτό αν το όμως... κλίμα πώς μπορεί να γίνει μια κεντρική, ε, κεντρική, ναι, κεντρική. Γι' αυτό λέω, η πολιτική γραμματεία έχει και ευθύνη αύριο να μην πυροδοτήσει μια τέτοια εικόνα. Να κάνει ό,τι μπορεί για να με συμβούν αυτά Πράγματα. Επειδή είπατε ότι έχουν ακουστεί ακραία Καλά, πράγματα και από τις δύο πλευρές. Επειδή είπατε ότι έχουν ακουστεί ακραία πράγματα και από τις δύο ξαναφάω και ξύλο στο δύο... προηγούμενο συνέδριο όταν έφυγαν οι ομπρέλα και οι ποτέ δεν συνέβη τότε. αυτό. Λοιπόν, ναι. Πλευρές, ε, θεωρείτε ότι η ρητορική που εκφράζεται από ορισμένα στελέχη, ότι ο κύριος Κασελάκης δεν πρέπει να είναι πρόεδρος, δεν πρέπει να είναι υποψήφιο πρόεδρο. Δεν θα εκλεγεί ούτε μία στο εκατομμύριο. Ε, θα καταστρέψει το κόμμα. Δεν έχει σχέση με εμά και όλα αυτά. Όχι αν πυροδοτούν, γιατί προφανώ την πυροδοτούν την ατμόσφαιρα. Μήπω κάποιοι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να είναι ο κύριο Κασελάκη πρόεδρο, ε, Προφανώ. Προφανώς. Ναι, με το λένε, δεν το κρύβουν αυτό. Όχι, όχι κάτι, να, είναι, θέλετε. να εκλεγεί, να είναι υποψήφιο, λέω. Ναι, προφανώ. Αυτό δεν τον θέλουν για πρόεδρο, θέλουν για ένα υποψήφιο. Όμω, εγώ αυτό που θέλω να επαναλαμβάνω είναι ότι ε, πρέπει να δούμε εάν οι κινήσει που θα κάνουμε στο κρίσιμο διάστημα που απομένει, εάν θα πυροδοτήσουν ακόμα μεγαλύτερο το χάσμα ή αν θα μα φέρουν πιο κοντά. Σε μια προσπάθεια να λιωθούν τα φαινόμενα από όλε τι πλευρέ. Διαβαθμισμένε δεν είναι το ίδιο, το παραλαμβάνω προφανώ οι ευθύνε του καθένα μα, ούτε η ευθύνη τη πολιτική το ίδιο με την Κεντρική Επιτροπή κτλ. Yeah. Ο καθένα έχει ένα βάρο στι αποφάσει που παίρνει και στι τάσει που κρατάει. Και κάνω μια έκκληση να χαμηλώσουν οι τόνοι, να αποσυρθούν ό,τι εκνευρίζεται και κάνει κακό. Βέβαια από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα σενάρια τα οποία μην κρυβόμαστε. Υπάρχει το σενάριο το οποίο εγώ είμαι κάθετο αντίθετο. Ποιο είναι. Αν θα υπάρξει ρευστοποίηση, αν θα πάμε σε ένα άλλο κόμμα, αν θα ενωθούν τα κόμματα, το Παξάο και η Νέα Δημοκρατία, τα οποία δεν ξέρω τι θα ειναι η αυτά κέντρο-αριστερά, θα είναι κέντρο-αριστερά ή θα είναι κέντρο. Είναι ζητήματα κρίση ταυτότητα, τα οποία να σα πω κάτι. Ουσιαστικά όλα αυτά. Εσεί λέτε ότι κάποιοι Γιατί θέλουν τη ρευστοποίηση και όχι <στονίτρια> Αυτό λέω ότι υπάρχει κρίση ταυτότητα στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πρέπει υπάρχει κρίση. Στην Γεροπούλτα συζητάγαμε και πριν αυτά. Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, λόγω των δεδομένων. Αν είχαμε τον χρόνο, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά την άποψή μου, είναι ένα πολιτικό παράδοξο στην πολιτική ζωή τη Ελλάδα. Είναι το πρώτο κόμμα αριστερό, το οποίο ήρθε να κυβερνήσει στην Ευρώπη μετά την πτώση των κομμουνιστικών κρατών τη δεκαετία της του 1990-1991-89. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί παρά μόνο μια παρένθεση του ΑΚΕΛ στην Κύπρο σε πολύ συγκεκριμένε συνθήκε. Έπρεπε να πεθάνει. Για να μην υπάρχει δρόμο, ότι υπάρχει άλλο δρόμο εκτό από το άγριο φιλελεύθερο σύστημα τη Ευρώπη, το ακραίο ότι η αριστερά δεν μπορεί να κυβερνήσει και δεν έχει να, διδάξει ένα, να δώσει έναν άλλο όραμα και έναν άλλο δρόμο. Πιέστηκε πάρα πολύ, δεν καταφέραμε να κάνουμε όσα θέλαμε τότε, mm. με όσα συνέβησαν. Χάσαμε τι εκλογέ. Δυστυχώ, ενώ θα μπορούσαμε τώρα να μπορούσαμε να επανακινήσουμε μια διαδικασία να ξαναφέρουμε την κοινωνία να μα στηρίξει για να ξαναλάβουμε τι τύχε τη χώρα, εμεί το καταστρέφουμε. Δεν έγιναν οι αλλαγέ που έπρεπε να γίνουν το τι σημαίνει σύγχρονη αριστερά. Αυτό δεν απαντήθηκε ποτέ επί τη ουσία και όταν δεν απαντάει κανένα. Γι' αυτό με ενδιαφέρει να ακούσει και την πλατφόρμα του κάθε υποψήφιου Προέδρου μα τι λέει για το επόμενο βήμα. Διότι αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα, ξέρετε. Αλλιώ πάλι μετά από ένα χρόνο, όποιο και να είναι, θα ξανασυζητά με διασπάσει. και λέτε αυτό... μα αρέσει ένα ή ο άλλο. Ο... Αυτή κα... είναι Σέντζα, καλώς... ξέρετε, ξερετε αυτο που έχει μάθει καλά να κάνει, είναι όταν κάνει μία διάσπαση, να ξεκινάει να προετοιμάζει την επόμενη. <laughs> λοιπόν, εγώ δεν είμαι σε αυτό. <laughs> να ρωτήσω Πάτωσε κάτι, κύριε Σκορίνη. Κύριε Σκορίνε, αν μου επιτρέπετε, εδώ πέρα πλέον. Δεν διακυδεύεται το, το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, Όχι αυτό αλλά τη ε, ιδεολογία τη αριστερά. Ένα πολίτη, ο οποίο αισθανόταν αριστερό και έλεγε ότι μπορεί να εκφραστεί μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλη κρίση, σε σύγχυση λοιπόν, και, και είναι μετέωρο. Ε, ε, είναι μεγαλύτερο από το ΣΥΡΙΖΑ τυφωνώ, αυτό το οποίο συμβαίνει. Συμφωνώ απολύτω. Είχα γράψει πριν από δύο χρόνια ένα άρθρο που είχε δημοσιευτεί σε πολλά μέσα. Για έναν νέο πολιτισμό τη πολιτική, αυτό που χάθηκε και δύσκολα θα επανέλθει Άραστε. είναι το ηθικό πλεονέκτημα, η εικόνα, η αισθητική και το ε, είδο ε, τη τε, αντιπεράσπιση. Τελευταία ερώτηση. Ε, ε, με, με αυτά που βλέπουμε, το ηθικό πλεονέκτημα και ο, ε, ε, ο ναι. πολιτισμό έχει πάει περίπατο. Να σα ρωτήσω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Θεωρείτε ότι κακώ δεν πήγαν οι υποψήφοι το πρωί στο κάλεσμα του κυρίου Πολάκη. Ναι, θεωρώ ότι οι υποψήφοι πρέπει να δίνουν το στίγμα τη ενότητα και εκεί να καταθέτουν τι διαφορέ του και τι απόψει του. Μπορούσαν να τα πάνε εκεί και να τα πούνε κύριε Κασελάκη, σύντροφε Κασελάκη, θεωρούμε ότι αυτό που έχει κάνει είναι απαράδεκτο, αλλά πάμε εδώ να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το να στοιχιζόμαστε πίσω, από, ειδικά από τους υποψήφιους προέδρους, νομίζω ότι πυροδοτούμε ακόμα Είναι χειρότερο και το κλίμα. Μάλιστα. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκορίνη. Ναι, κατανοούμε εγώ. και τη φόρτισή σα και την αγωνία σα, γιατί είστε σε αυτό το κόμμα από τη μέρα τη ίδρυσή του και το βλέπετε να και σε ζωντανή. Και δεν θα είμαι, δε είμαι υποψήφιο για κανένα όργανο μετά το συνέδριο. Και, και, με πονάει πολύ το να το δω αυτό το κόμμα να χάνει. Την, το με την ιστορία. Σας ευχαριστούμε πολύ α, που ήσασταν σήμερα μαζί μας και μοιραστήκατε μαζί μας τις αγωνίες σας. Τώρα, Ελένη,